Και τώρα θα συνδεθούμε και με τη Λέσβο, διότι και σε νησιά του Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος, χιονίζει από το πρωί. Το έχει στρώσει, όπως βλέπουμε, πίσω από τον συνάδελφο, τον Γιάννη Σινάνη, από το Λέσβος News. Γιάννη. Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Αγιάθο, εδώ, σε ένα ορεινό χωριό της Λέσβου βρίσκομαι. Και όπως αναμενόταν από χθες το βράδυ, η κακοκαιρία, το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας, η Ελπίδα, χτύπησε το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στα ορεινά κυρίως χωριά το έστρωσε για τα καλά. Ευτυχώς οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Μυτιλίνης και του Δήμου Δυτικής Λέσβου είχαν λάβει τα μέτρα, ήταν όλη τη νύχτα στο δρόμο και άνοιγαν τους δρόμους χωρίς να παρατηρηθούν μέχρι τώρα τουλάχιστον κάποια σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι πανέτοιμοι όπως λένε, γιατί τη Δευτέρα, όπως και εσείς από τα ρεπορτάζ λέτε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ σωστά, αναμένουμε ένα δεύτερο πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο βεβαίως θα επιφέρει άλλα προβλήματα. Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εδώ που βρισκόμαι είμαι σε ένα υψόμετρο περίπου 750 μέτρων και ήδη ενώ όλη την ημέρα είχαμε λιακάδα και έλειωσε σε πολλές περιοχές το χιόνι, τώρα άρχισαν πάλι σιγά σιγά με το που έρχεται, μπαίνει η νύχτα για τα καλά, να πέφτουν και πάλι μικρές νυφάδες.